Στιγμές τρόμου έζησαν στελέχη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε βάση στις νήσους Μάρσαλ όταν πελώ. Σε βίντεο μέσα από τη στρατιωτική βάση φαίνονται τα μεγάλα κύματα να σπάνε πόρτες και να παρασέρουν τραπέζια καρέκλες, αλλά και κάποια άτομα που προσπάθησαν να κρατηθούν από όπου βρήκαν για να σωθούν. Το επεισόδιο συνέβη στις 9 το πρωί του Σαββάτου, 20 Ιανουαρίου, με τουλάχιστον ένα άτομο να τραυματίζεται και το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών να απομακρύνει από τη βάση όλο το μη μάχημο προσωπικό. Εκτός από τη στρατιωτική βάση, τα κύματα σάρωσαν και δύο αεροδρόμια στην Ailing Lamplap Atoll, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για ζημιές που θα τα κρατούσαν κλειστά για αρκετές εβδομάδες. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που έκαναν στρατιωτικοί που έλεγξαν τη βάση, τα κύματα πλημμύρισαν το 1 τρίτο των χώρων, καθώς πέραν του εστιατορίου τα νερά μπήκαν και σε άλλα κτίρια, αλλά και σε αποθήκες, όπως αναφέρει το πρώτο θέμα.gr. Σημειώνεται ότι στη βάση αυτή φιλοξενούνται προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός που είναι τμήμα του πεδίου βολής βαλιστικών πυράβλων Ronald Reagan, ο χρήστης του κύματος. Σε συνδυασμό ότι προξενήθηκε αμέσως μετά την άμποτη με παλήρια 40 εκατοστών, θα μπορούσε να ήταν χειρότερα. Είμαι πολύ ευγνώμων που κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις οικογένειες που έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης. Παρακαλούμε μοιραστείτε αυτό το βίντεο αντί για αυτούς τους καιροσκόπους που σας ξεγελούν εκεί έξω, κατέληξε ο στρατιώτης, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο γεγονός. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.